το επίθετό σου. Ναι. Δέσποινα Μαλέα. Mm-hmm. Γιατί το άλλαξες? Γιατί σου είπα ότι τον πρώτο χρόνο τραγουδούσα κρυφά στη Θεσσαλονίκη και φοβόμουν να μην το μάθουν. Το Βανδύ επομένως ξεκίνησε από εκεί, από την πρώτη εποχή. Κοίταξε, στην αρχή ήμουν η Έλλη Μαρά. Έλλη Μαρά, αν δεν το ξέρα. Άλλαξε αυτό. Και μικρό και λοιπόν, μεγάλο. Να κάτι που μαθαίνω στην τρίτη συνέντευξη. Στην τέταρτη να δεις πώς έχω να σου πω. Έλλη Μαρά, λοιπόν. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μετά είπα να το κόψω το Έλλη. Γιατί συστηνόμουν αλλιώς, με φώναζαν αλλιώς και γυρνούσα κατά βάση το Δέσποινα. Οπότε ναι, είπα ας κρατήσω αυτό, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Το Βανδύ πώς προέκυψε, ποιος σε βάφτισε? Ο κύριος Μάτσας νομίζω ότι με βάφτισε έτσι, στη Μήνος. Α, είναι ναι, ιδέα Μάτσα το Βανδύ. Ναι, ναι, και δεν ήταν, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί έλεγα Δέσποινα Βανδύ, μου λέει Βανδύ, το Βανδύ τι τον έξι, μα δεν, Βανδύ, με νίδελ, κόπιασα λίγο στην αρχή, αλλά εντάξει.